Εμείς δεν θα απολαύσουμε στο θέατρο, κυρία Νύχτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για πείτε μας. Καταρχάς, να πω ότι ακόμα περιμένω τις προτάσεις σας για το πού θα πάμε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι Χριστουγεννιάτικη η Αθήνα τώρα να την περπατήσουμε και να πάμε σε ένα θέατρο. Ναι. Δεν έχουμε πει ότι θα βγούμε όλοι μαζί και ότι θα πάμε, ναι, κάπου. Σε περιμένουμε να μας πεις πού θα πάμε. Με εμάς περιμένει να πούμε πού θέλουμε να μας πάει. Όπου μας πάει, καλησπέρα. Θα πούμε σε σένα. Δικό σου. Εντάξει. Δικό σου, ναι. Πάρε πρωτοβουλία. Άρα μετά θα πούμε, απλώς ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Τίποτα άλλο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα πάμε το Σαββατοκύριακο σε παραστάσεις. Ξεκινάνε δύο νέες παραστάσεις σήμερα Παρασκευή. Η μία είναι οι τρεις ψηλές γυναίκες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παίζεις. Δεν είμαι τόσο ψηλή. Έλα τώρα, δύο μέτρα. Ναι, για πάμε, ναι. Το ψηλές γυναίκες είναι λίγο μεταφορικό, γιατί να πούμε ότι είναι τρεις ψηλές γυναίκες, είναι του Έντουαρντ Άλμπι. Το σκηνοθετεί ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Ρόμπερτ Βίλσον, που ήρθε στην Ελλάδα για να σκηνοθετήσει αυτή την παράσταση. Πρόκειται για τρεις γυναίκες οι οποίες είναι σε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Βλέπουμε την 20 ετών γυναίκα, την 50 ετών, τη μέση ηλικία, και την υπέργυρη που έχει φτάσει στα 90. Ουσιαστικά αυτές οι γυναίκες στο τέλος συγκλίνουν σε μία γυναίκα και το πραγματεύεται τη ζωή και τον θάνατο, και αντικατοπτρίζουν τις ηλικίες με τα είδωλά μας, τέλος πάντων, μέσα σε αυτή τη ζωή, και πώς βλέπουμε όλοι μας τα γεγονότα να περνάνε από μπροστά μας και η ζωή να φεύγει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Παίζουν εξαιρετικές κυρίες, η Ρένη Πιτακή, η Καρδιοφυλία Καραμπέτη και η Λουκία Μιχαλοπούλου. Παίζει επίσης ο Αλέξης Φουσεκής, που κάνει το γιο, είναι ο μόνος άντρας της παράστασης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Τετάρτη με Κυριακή. Mm-hmm. Πάμε και στην πάμε επόμενη. Λοιπόν στο Σιρανό, ένα ρομαντικό δράμα. Mm. Είναι στο Θέατρο Αλκιονής, ξεκινάει σήμερα και θα είναι Τετάρτη με Κυριακή. Είναι στη σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη. Είναι ο Σιρανό, ο οποίος είναι ο ασυμβίβαστος υπότης και ποιητής. Ο Σιρανό το κοιτάω γιατί πάω, το κάνω λάθος. Ο οποίος είναι ερωτευμένος με την Ροξάνη, που την υποδίεται η Λένα Παπαλιγούρα. Το Σιρανό τον υποδίεται ο Μιχάλης Σαράντης. Αλλά πιστεύω ότι ποτέ δεν πρόκειται να τον ερωτευτεί, γιατί αισθάνεται άσχημος. Ναι. Έχει μια μεγάλη μύτη για την οποία πάντα επικρίνεται για αυτή. Ωστόσο, συγχρόνως πολιορκείται η Ροξάνη από έναν άλλο κόμι. Αλλά εκείνη είναι ερωτευμένη με τον Κριστιαν, ο οποίος ουσιαστικά... Ο οποίος, ωστόσο, από ό,τι διαβάζουμε, δεν έχει και πολύ πνεύμα ανεπτυγμένο. Δεν έχει πνεύμα, δεν έχει λόγο, είναι απλώς ωραίος. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ο Σιρανό συνεργάζεται μαζί του για να μπορέσει μέσα από τη δική του μορφή, με τα δικά του λόγια, να πει, να εξομολογηθεί τον ερωτά του στην Ροξάνη. Και κάπως έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρομαντικό δράμα, και να δούμε πώς διεκδικεί και πού καταλήγει η Ροξάνη. Αυτό δεν θα μας το πεις. Αυτό δεν θα σας το πω. Θα το δούμε σήμερα στην πρεμιέρα όλοι μαζί, Ωραία. Άμα θέλετε. Τετάρτη με Κυριακή, λοιπόν, και αυτό. Και πάμε σε ένα θεατρικό που θα παίξει μόνο αύριο. Είναι η μόνη μέρα και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας ενάντια των γυναικών. Ναι. 25 Νοεμβρίου είναι αυτή η μέρα. Λέγεται Project Medusa στο θέατρο Ροές. Είναι πολύ συγκινητικό και είναι και λίγο σκληρό, θα έλεγα, γιατί πρόκειται για την ελληνική μαρτυρία για τη βία μιας γυναίκας και της κόρης της από το σύζυγό της. Βέβαια, η γυναίκα δεν ζει για να εξομολογηθεί την ιστορία, αλλά η κόρη την εξομολογείται, την ηχογραφεί σε μία κασέτα, και εμείς για πρώτη φορά βλέπουμε τον θήτη, όχι το θύμα, μέσα από το κλειδί της φυλακής να εξηγεί για ποιο λόγο έκανε όλα αυτά που έκανε. Συγχρόνως ακούμε και την ηχογραφημένη... Την κασέτα. Την κασέτα, τέλος πάντων, ηχογραφημένη ιστορία μέσα από το θύμα. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε να τα ζούμε καθημερινά όλα αυτά γύρω μας. Mm-hmm. Και είναι... Έτσι, πολύ επίκαιρο έργο. Είναι καιρός να βρούμε έναν τρόπο να το σταματήσουμε, αν και εφόσον μπορεί ο καθένας με τον τρόπο του. Mm-hmm. Να πούμε ότι μέρος του εισιτηρίου θα τεθεί στον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού ως δωρεά. Ερμηνεύει ο Γιάννης Ντάσιος, που κάνει τον φυλακισμένο, της Ειρήνης Καπελώνη. Μόνο για μια παράσταση, λοιπόν, στο θέατρο Ροές. Αύριο στις 9. Παιδιά, εγώ θα πάω να το δω το επόμενο.
Αυτό που θα και εγώ θα πάω να το δω. Δείτε είναι υπερπαραγωγή, είναι υπερπαραγωγή. Νομίζω ότι όλοι θα πάνε μάλλον να το δουν. Ξεκίνησε χθες. Μιλάμε για την ταινία Ναπολέων, γιατί είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, αφού του εμβληματικού Γάλλου αυτοκράτορα. Είναι ουσιαστικά η διαδρομή του στην εξουσία. Και να πούμε ότι είναι υπό το πρίσμα της αιμονικής και κριτικής του σχέσης με την αληθινή ίσως αγάπη του, την Ζόζεφιν. Υποδίεται τον Ναπολέοντα ο Χωακίν Φίνιξ με δυναμικές σκηνές μάχης. Ναι, αυτό βλέπουμε στο τρέιλερ, να δούμε αν η ταινία έχει συνοχή. Με πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί ο Φίνιξ είναι πολύ καλός παραγωγή. Είναι βραβευμένος. Με Όσκαρ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, έτσι λίγο να μαγευτούμε μέσα στην αίθουσα του κινηματογράφου. Ναι. Πότε θα πάω να το δεις, πότε θα πας. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο τρίμηνο, ξέρω εγώ. Yeah. Μπορεί και να φύγει αμέσως. Ναι, βεβαίως. Και. Και θα μείνουμε την Κυριακή το βράδυ όλοι στους καναπέδες μας. Όσοι δεν έχουμε στολή, θα στολίσουμε για να έχουμε και έτσι πολύ ωραίο background γύρω μας. Γιατί έχουμε το Απικία 7. Είναι το Action Movie, είναι η ταινία της Κυριακής στις 10 το βράδυ. Είναι μια υπερπαραγωγή και αυτή, γιατί μας πηγαίνει στο 2045, δεν έχουμε πάει ακόμα, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει για πάντα τότε. Οι άνθρωποι έχουν κατασκευάσει κάποιους πύργους τροποποίησης καιρού. Βέβαια δεν έχουν καταφέρει ακριβώς να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν, γιατί έχουν καταφέρει να χιονίζει μόνιμα, έχει παγώσει όλος ο κόσμος, δεν υπάρχει αυτό, όσοι έχουν επιζήσει είναι σε ένα μέρος κάτω από τον πάγο, χωρίς τρόφιμα, με αποτέλεσμα να ζητάνε βοήθεια. Έχει λοιπόν εκπέψει σήμα ΣΟΣ, η Επικία 7, με ένα καταφύγιο με επιζήσοντες να προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Βελίνα. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε.